πιο σημαντικής και δημοκρατικής εσωκομματικής μας διαδικασίας, την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Αποφασισμένη να δώσει μια ακόμα νικηφόρα μάχη με τον καρκίνο είναι η φόφη γεννηματά, στέλνοντα μήνυμα στου δικού τη ανθρώπου αλλά και στα στελέχη του κινήματο Αλλαγή, ότι η βασική τη προτεραιότητα στο πεδίο τη πολιτική ήταν και παραμένει η ενότητα και η πρόοδο τη παράταξη. Μετά την εσπευσμένη εισαγωγή τη στο νοσοκομείο, η πρόεδρο του Κινάλ αποχώρησε λόγω επιδείνωση τη υγεία τη από την κούρση εκλογή τη ηγεσία στο κόμμα, ενώ η κατάστασή τη προκάλεσε σοκ στον πολιτικό κόσμο. Η ίδια παρά την ταλαιπωρία από την κρίση του Ηλαιού, το ίδιο βράδυ κάλεσε μέσω Zoom από τον Ευαγγελισμό που νοσηλεύεται στενού συνεργάτε για να του ενημερώσει, ενώ οι δικοί τη άνθρωποι, η οικογένειά τη, ο σύζυγό τη βρίσκονται εκεί και την είδαν αισιόδοξη και χαμογελαστή να απαντά στα τηλέφωνα και να διαβεβαιώνει του συνομιλητέ τη ότι θα ξεπεράσει και αυτή την περιπέτεια. Η φόβη γεννηματά έχασε νέου του δύο γονεί τη, τον Γιώργο Γεννηματά και την σύζυγό του Κάκια, και ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο στη συνέχεια και η ίδια. Αντιμετώπισε με δύναμη από την πρώτη στιγμή αυτό το θηρίο. Έδωσε νικηφόρα την πρώτη μάχη, μπήκε στα βαθιά της πολιτικής και εκλέχθηκε αρχηγός του Πασόκ το 2015. Δημιούργησε τη δημοκρατική συμπαράταξη και έκανε τα επόμενα βήματα ενεργοποίησης της κεντροαριστεράς με την γέννηση του κινήματος αλλαγής. Ετοιμαζόταν για μια σκληρή πολιτική αναμέτρηση διεκδικώντας την επανεκλογή της στην ηγεσία του κινήματο.